ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην εκδήλωση για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της νέας πτέρυγας του Κέντρου Υγείας Ραφίνας, χορηγία για άλλη μια φορά του κυρίου Θανάση Μαρτίνου. Η νέα πτέρυγα περιλαμβάνει 7 ανακαινισμένα ιατρία, την αίθουσα συγκεντρώσεων, εφημερία και κοινόχρηστους χώρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση ασθενών και προσωπικού. Το Κέντρο Υγείας Ραφίνας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 24ωρη βάση από το καλοκαίρι του 2016, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία χρόνια, έκτακτα και επίγοντα περιστατικά στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τη χρονιά που πέρασε, το σύνολο των ασθενών που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Ραφίνας ξεπέρασε τις 100.000, προσφέροντας ανακούφιση σε αντίστοιχους συμπολίτες μας και επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες του Δωρητή και όσων οραματίστηκαν τη δημιουργία αυτού του κέντρου. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό που στα χρόνια της κρίσης δημόσια κέντρα υγείας σαν το δικό μας προσφέρουν μανιδιοτέλεια ιατρική φροντίδα υψηλού επίπεδου, προάγοντας την υγεία, το υπέρτατο αγαθό. Πλαισιωμένο από άξιους συνεργάτες, ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, το Κέντρο Υγείας Ραφίνας συνεχίζει να προσφέρει υψηλές υπηρεσίες σε όποιον μας εμπιστεύεται, ανακόπτοντας την ανεξέλεγκτη πορεία περιστατικών προς τα νοσοκομεία και φροντίζοντας τους πάσχοντες πάντα με αγάπη. Αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια βρίσκεται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η πρώτη υγειονομική περιφέρεια, που καθημερινά πασχίζουν για την εύρυθμη λειτουργία αυτού του κέντρου, ικανοποιώντας τις ανάγκες μας σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Το 2019 παραλάβαμε έναν μετρητή οστικής πυκνότητος και σύντομα περιμένουμε από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια έναν ορθοπαντογράφο για πανοραμικές ακτινογραφίες και ένα ψηφιακό μαστογράφο. Ευελπιστούμε λοιπόν με τη βοήθεια του Υπουργείου Υγείας και της Διοίκησης στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο ακτινολογικό τμήμα, ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση. Ευχή όλων μας είναι η ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του Τμήματος Επιγόντων με την καθημερινή απογευματινή λειτουργία των εργαστηρίων και γιατί όχι με περισσότερες ειδικότητες ιατρών. Η ενίσχυση της εφημερίας Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με εργαστήρια και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων αποδεικνύει την αρτιότερη προσφορά υπηρεσιών σε όσους αναζητούν ιατρική βοήθεια στο Τμήμα Επιγόντων. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό που δραστηριοποιείται στα επίγοντα, γιατί έχουν μια τρομερή συμβολή στις κρίσιμες καταστάσεις. Δυστυχώς το 2020 άρχισε με ένα δυσάρεστο συμβάν για μας εδώ στο Κέντρο Υγείας. Χάσαμε την Όλγα μας, μια εξαιρετική νοσηλεύτρια, μετά από σύντομη μάχη με την επάρατη νόσο. Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς τους οικείους της και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα δίπλα τους. Θα τη θυμόμαστε με αγάπη. Είμαστε περήφανοι που στη δύναμή μας προσφάτως προσετέθη σε καθημερινή βάση γαστρεντερολόγος και ρευματολόγος, ο οποίος εξετάζει 2 φορές την εβδομάδα, μεγαλώνοντας έτσι την γάμα των προσφερωμένων υπηρεσιών. Το Κέντρο Υγείας Ραφίνας στερεί το οργανογράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του από μόνιμο προσωπικό. Στους 35 γιατρούς που υπηρετούν, οι 14 είναι επικουρικοί, με διετής συμβάσεις, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται για νέους συναδέλφους με άριστες γνώσεις και διάθεση για δουλειά και εξέλιξη. Ευχή όλων μας για το 2020 είναι η μονιμοποίησή τους. Στην αντίθετη περίπτωση της μη μονιμοποίησης, θα ήθελα να επισημάνω την έγκαιρη εξασφάλιση πίστοσης, ώστε η επαναπρόσληψή τους να γίνεται άμεσα. Η προσφορά του Κέντρου Υγείας Ραφίνας προς την τοπική κοινωνία συνεχίζεται επιτυχημένα μέσα από προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που οργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας και την πρώτη υγειονομική περιφέρεια με τη συμμετοχή ιατρών, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και ΜΕΟΝ. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, δίνοντας έμφαση στα παιδιά και στους υπερήλικες. Καθιερώθηκε η μέρα εμβολιασμού στο Κέντρο Υγείας Ραφίνας για τους ενήλικες. Και συνεχίστηκε το πρόγραμμα πρόληψης για την άνοια, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί το ζητούσε ο κόσμος. Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστώ τη διοίκηση και όλες τις διευθύνσεις της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας που εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και εγγυώνται τη λειτουργία όλων των νοσηλευτικών μονάδων της περιφέρειας. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο
Θανάση Μαρτίνο, ο οποίος με υπομονή ακούει τα αιτήματά μας και στέκεται αρρωγός στις ανάγκες της κοινωνίας, τιμώντας μας με την εμπιστοσύνη του και πραγματοποιώντας για άλλη μια φορά ένα μεγάλο έργο στον χώρο της υγείας. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ραφίνας που έμπρακτα μας στηρίζουν όπου χρειαστεί. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους του Κέντρου Υγείας, όπως την κυρία Ειρήνη Ματζοράκη. Καθημερινά δείχνουν την αγάπη τους προς τους εργαζομένους με κάθε τρόπο. Το Κέντρο Υγείας Ραφίνας αποτελεί πρότυπο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων όσων εργάζονται σε αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που μοχτείτε καθημερινά για αρτιότερη φροντίδα υγείας με αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον προς τον Πάσχοντα. Ας συνεχίσουμε να προσφέρουμε με ευγένεια και ενσυναίσθηση όλα αυτά για τα οποία επιλέξαμε την ιατρική και ας γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση. Ο Θεός να μας έχει όλους καλά, να έχουμε υγεία και φώτιση ώστε να επιλέγουμε την ορθότερη θεραπεία για τους ασθενείς μας. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους σας.